Τσιρίγο FM 105,6. 60 χρόνια δημιουργίας, 60 χρόνια δραστηριότητας, 60 χρόνια δίπλα στον αγρότη. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμό, Παναγιώτη Σουρή. Κύριε Σουρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ποταμού. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι 60 χρόνια λειτουργίας του ελαιοτριβίου. Ο συνεταιρισμός είναι ιδρύθηκε το 1938. Βέβαια με τον πόλεμο δεν είχε δραστηριότητα, δραστηριοποιήθηκε όπως και όλοι οι συνεταιρισμοί το 1952. Το 1954 αγοράστηκε το ελαιοτριβείο και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Βασικά σήμερα γιορτάζει ο αγρότης. Ο αγρότης γιορτάζει σήμερα, γιατί οι συνεταιρισμοί είναι ένα σπίτι του αγρότη, είναι για να στηρίξει τον αγρότη. Ένα καταφύγιο του αγρότη. Ένα καταφύγιο ακριβώς, ένα καταφύγιο του αγρότη, ο οποίος ευτυχώς, ας πούμε, βρεθήκαν οι συνεταιρισμοί, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον αγρότη να πάρει τα πάνω του, ας πούμε, διότι δυστυχώς, όπως τα ξέρουμε, είναι δύσκολη δουλειά και υπάρχουν πολλά προβλήματα και αντικσότητες. Ακριβώς. Και έτσι ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός και κρατεί μέχρι σήμερα. Και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να τον κρατήσουμε. Θέλουμε νέους ανθρώπους να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Τα 60 χρόνια λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού και βέβαια του ελαιοτριβείου, όπως μας αποσαφηνίσατε, συνέπεσαν με μια πολύ καλή χρονιά στις ελιές. Μια μεγάλη παραγωγής χρονιά. Ναι. Θα έλεγα όχι τόσο καλή χρονιά. Θα ήταν καλή χρονιά. Δυστυχώς όμως το Μάιο. Τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με το προηγούμενο χρόνο. Με τον προηγούμενο χρόνο. Δυστυχώς χάλασε λίγο ο καιρός το Μάιο και δεν μπόρεσε να ήταν η παραγωγή αναμενόμενη. Πάντως είναι καλή χρονιά και φέτος, πολύ καλή. Και έχει και καλή τιμή το λάδι και ο αγρότης θα δει κάτι. Και όχι μόνο, γενικώς θα κινηθεί το χρήμα, κινείται, είναι η παραγωγή, ας πούμε, η οποία κινείται ο κόσμος και δουλεύουν τα μαγαζιά, δουλεύουν τα πάντα, ας πούμε, όταν υπάρχει το λάδι. Και υπάρχει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο για τους αγρότες να μαζέψουν, αλλά και για τον απλό κόσμο να μαζέψουν τις ελιές τους. Ακριβώς, να μαζέψουν τις ελιές τους και σας είπα, και να κινηθεί ο κόσμος, κινούνται τα πάντα, η οικονομία το νησί. Πάντα, ας πούμε, ήταν το πορτοφόλι του Τσιριγότη, ήταν το λάδι. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, σας πιο νέο σας. Μετά τον τουρισμό, σίγουρα η αγροτική παραγωγή. Ακριβώς. Και σίγουρα το λάδι είναι μια βασική πηγή εσόδων. Μια βασική πηγή. Ο κάθε ένας πήγαινε στο παζάρι, στον ποταμό, ας πούμε, και πουλάγε το λάδι και έπαιρνε τα χρήματα και πήγαινε και φτιάχνε. Αυτό ήταν μια πηγή, ήταν το πορτοφόλι του αγρότη. Όσον αφορά τη σημερινή συγκέντρωση, από ό,τι ακούμε τους παρευρισκομένους, όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Έχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο και βέβαια τιμούν με την παρουσία. Τους, όχι μόνο τα 60 χρόνια λειτουργίας του συνεταιρισμού, αλλά συμμετέχουν σε μία μάζοξη όμορφη, απλή, αληθινή. Αυτό δείχνει την αγάπη τους προς το συνεταιρισμό. Πιστεύω να ενθουσιαστεί ο κόσμος και τον ευχαριστούμε για την προσέλευση. Όσον αφορά για τους στόχους σας για την επόμενη μέρα του συνεταιρισμού, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα, αρκετές δυσκολίες που έχετε να αντιμετωπίσετε σαν Προεδρείο. Πάρα πολλές. Το οικονομικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο, ας πούμε, που αντιμετωπίζουμε, αλλά το προσπαθούμε με προσπάθεια, με ιδιωτική πρωτοβουλία, με συμμετοχή των συνεταίρων, με οτιδήποτε, ας πούμε, προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Να είστε πάντα καλά, συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε και να είστε πάντα γερός και εσείς σαν πρόεδρος και όλο το Συμβούλιο να προσφέρετε στην τοπική μας κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Τσιρίγο FM 105,6. Κοντά μας έχουμε τον πατέρα Μαριάτο, πατέρα Πέτρο Μαριάτο, και θέλω να σας ρωτήσω για τα γενέθλια που γιορτάζουμε σήμερα των 60 χρόνων λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμού. Εγώ, Παναγιώτη, αφού χαιρετήσω τους ακροατές σου, ως μέλος του συνεταιρισμού από δεκαετίες, θέλω να πω ότι σήμερα είναι μια χαρούμενη μέρα. Και είναι χαρούμενη μέρα όχι μόνο λόγω της καλοκαιρίας, αλλά και διότι το Συμβούλιο που διευθύνει και διοικεί το συνεταιρισμό είχε την καλή ιδέα
να γιορτάσει τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Και τη γιορτάζει αυτή την επέτειο με παρέα, με κρασάκι, με μεζέδες, με μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εγώ ως μέλος και ως πελάτης, ας πούμε, του συνεταιρισμού. Αλλά και εφημέριος της περιοχής. Ναι, είμαι κατά σύμπτωση και εφημέριος, ήμουν και γιατρός. Ακριβώς. Και τώρα είμαι και εφημέριος, επομένως έχω ανακατευτεί στην περιοχή. Αλλά θέλω να πω ότι παρακολούθησα γενιές ανθρώπων που διοίκησαν το συνεταιρισμό, άλλοι καλύτερα, άλλοι λιγότερο καλά, άλλοι επιτυχέστερα. Αυτή την εποχή ο συνεταιρισμός έχει την ευτυχία να έχει πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο και κυρίως το Α να είναι ο Παναγιώτης Σουρής, ο οποίος έδωσε νέα πνοή στην λειτουργία του συνεταιρισμού με τις πρωτοβουλίες του εργοστάσιο και με την καλή διοίκηση και την τελείως ορθολογική και σύγχρονη οργάνωση του έργου του ελαιουργικού συνεταιρισμού και ιδίως του εργοστασίου του ελαιοτριβίου. Βέβαια ο Παναγιώτης είναι το Α, αλλά μέχρι το Ω είναι και άλλοι οποίοι βοηθάνε. Και γενικώς ο συνεταιρισμός απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του κόσμου. Και αυτό είναι σημαντικό για μια επαρχιακή προσπάθεια. Είναι σημαντικό να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του κόσμου και μάλιστα συλλογικά, ανεξαρτήτως διαφορών άλλων. Εγώ τους εύχομαι να είναι για πολλές δεκαετίες υγιής και αυτή και η διαδοχή τους στο μέλλον, ώστε ο συνεταιρισμός να προκόβει, να παράγει προϊόντα άριστα και να είναι μια πηγή χαράς και πλούτου, αν θέλεις, θεμητού πλούτου για την περιοχή μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, Παναγιώτη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσιρίγο FM 105,6.